Πες μας τώρα για τον Παύλο. Για τον. Το Χαϊκάλι, ρε παιδί. Έχει γίνει το θέμα τη ημέρα. Έχουμε και ένα δεύτερο Παύλο, έτσι. Είναι και ο Πολάκης ο πατριώτης μας. Έχετε έναν επιπλέον υπουργό από τους ανεξάρτητους Έλληνες στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι τόσο αυτό. Είναι όλο αυτό που έγινε με το Χαϊκάλι. Τρομερό. Αντιδράσεις. Το μπούλινγκ του εναντίον του Παύλου θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Και ο Παύλος επί τρία χρόνια ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες ο αρμόδιος τομεάρχης για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Ναι. Κανένας αυτά τα τρία χρόνια που αγόρευε πάλι στη Βουλή, επάνω σε νομοθετήματα και όχι μόνον, δεν τον κατηγόρησε. Δηλαδή δεν του συμπεριφέρθηκε με έναν τέτοιο τρόπο bullying όπως συμπεριφέρονται τώρα. Και ο ίδιος το είπε, ότι εγώ έχω πεινάσει, έχω δουλέψει, έχω ένσημα στην πλάτη μου και κοιτάω τον άνθρωπο και θα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Τη διαπραγμάτευση στα θέματα τα ασφαλιστικά θα τα έχει ο κ. Κατρούγκαλος. Το ασφαλιστικό του νομοσχέδιου με το ασφαλιστικό. Με τους ασφαλιστικούς. Δηλαδή θα το διαπραγματευτεί ο Κατρούγκαλος κυρίως. Κυρίως. Και ο Παύλος θα έχει από κάτω όλη την. Από ό,τι ξέρω. Αυτό δεν είναι μια πληροφορία που στην κουμπώνω. Η πληροφόρηση που έχω. Θα ασχοληθεί με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον άνθρωπο στην καθημερινή διαχείριση, π.χ. ΙΚΑ. Υπάρχει ένας αντίλογος αυτό, αλλά το φυλάω για τον ίδιο που είναι και φίλος μου και καλά. Δεν θα το πω σε εσάς. Μπούλινγκ έχει κάνει και ο ίδιος στο παρελθόν για διάφορους. Κι εγώ. Και ίσως και εσύ, ίσως και εγώ. Κι εγώ. Δηλαδή, ξέρεις, πάρα πολλές φορές δημοσιογραφικά όταν είχα επιτεθεί σε πολιτικούς. Ναι. Όταν και έχω μια χαρακτηριστική περίπτωση, μου είπε δεν με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει όμως ότι με κατηγορούσες και σε βλέπανε τα παιδιά μου. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Γι' αυτό και όλοι όταν κάνουμε, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και. Μια οικογένεια από πίσω. Ακριβώς. Τουλάχιστον μια οικογένεια.